Να το βλέπεις, το βλέπεις το τάλιρο, αυτό θα βάλω. Ευτυχώς τα μαξάκι που είναι μικρά κυβικά και δεν καίει. Να είχα κανένα άλλο, θα το είχα πετάξει. Σε δοκιμασία για γερά νεύρα εξελίσσεται πλέον και στην Κρήτη το γέμισμα των ρεζερβουάρ, καθώς από το βράδυ ως το πρωί οι τιμές των υγρών καυσίμων σκαρφαλώνουν όλο ένα και σε υψηλότερα επίπεδα, με την οργή των καταναλωτών να ξεχυλίζει και τους ίδιους τους πρατηριούχους να μιλούν για αδικαιολόγητες αυξήσεις φωτιά. Το γεμίζω, αλλά εκεί που έβανα με 20, τώρα πάει 50. Μας έχει πεινάσει, ρε παιδιά, αυτός. Γιατί δεν βγαίνει ένας κυβερνήτης να καθαρίσει για αυτές τις ιστορίες. Αναγκαστικά γεμίζεις, μηχανή βλέπω. Ναι. Αυτοκίνητο. Δεν έχω αυτοκίνητο. Βλέπουμε κάτι φοβερές αυξήσεις στην τιμή της βενζίνας. Αυτές για μας προσωπικά είναι αδικαιολόγητες. Τη στιγμή που υπάρχει η τιμή του βαρελιού διεθνώς είναι στα 115 δολάρια. Δηλαδή μας φαίνεται πολύ παράξενο γιατί υπάρχει αυτή η τιμή που έσπασε το φράγμα των 2 ευρώ. Και ενώ τα νοικοκυριά εξακολουθούν να αιμορραγούν εξαιτίας της ακρίβειας, οι πρατηριούχοι μιλούν για νέα αύξηση αύριο στην τιμή της αμόλυβδης, ενώ εκτιμούν πως πλέον είναι θέμα ημερών η τιμή της να σπάσει στην Κρήτη το φράγμα των 2,5 ευρώ το λίτρο. Σήμερα πάντως, με βάση το παρατηρητήριο τιμών υγρών καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης, η μέγιστη τιμή της αμόλυβδης στην Κρήτη διαμορφώνεται στα 2,39 ευρώ το λίτρο σε Ηράκλειο και Ρέθυμνο και στα 2,36 ευρώ το λίτρο σε Χανιά και Λασίθη. Ευελπιστούμε κάποια στιγμή να σταματήσει, να μην δούμε να σπάει μέσα στην επόμενη εβδομάδα το φράγμα των 2,5 ευρώ. Γιατί όπως δείχνουν τα πράγματα, θα το πιάσουμε πολύ σύντομα. Κάτι που δεν θέλουμε, για να δούμε πλέον και εμείς να έχουμε κίνηση στα μαγαζιά μας. Βλέπετε αυτή τη στιγμή εδώ πέρα, παρόλο που είναι τουριστική σεζόν, μία νέκρα που υπάρχει. Και την ώρα που οι κυβερνητικές παροχές ακόμα και στην ενέργεια είναι με το σταγονόμετρο, ονειροθερινής νυχτός θεωρείται η κατάργηση της ρήτρας αναπροσαρμογής από την 1η Ιουλίου, όπως τόνισε στην αποκαλυπτική του συνέντευξη στο Ράδιο 984 και στον Γιώργο Σαχίνη, ο πρώην πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ, Μανώλης Παναγιωτάκης. Αν περιμένει ο κόσμος ότι θα εξαλειφθεί η ρήτρα αναπροσαρμογής, όπως είπε στην ουσία και ο Υπουργός Ενέργειας, ότι στην πράξη λέει θα καταργηθεί η ρήτρα αναπροσαρμογής, να μην το περιμένει ο κόσμος αυτό. Δεν πρόκειται να καταργηθεί η ρήτρα αναπροσαρμογής και κακώς το λέει ο Υπουργός, διότι θα διαψευστεί αύριο και θα είναι χειρότερο και για αυτόν. Αλλά είναι όμως κακό να δημιουργείς προσδοκίες. Ο κύριος Παναγιωτάκης μίλησε επίσης και για το αδιέξοδο που θα επέλθει αν τα δικαστήρια δικαιώσουν τους καταναλωτές για τους υπέρογκους λογαριασμούς ρεύματος αναδρομικά. Περιμένω πραγματικά με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον την απόφαση των δικαστήριων, που αν είναι με βάση αυτή τη λογική, που έχει πολλές πιθανότητες κατά τη γνώμη μου να είναι, τα πράγματα θα οδηγηθούν πραγματικά σε πλήρες αδιέξοδο. Με τη γλώσσα των αριθμών πάντως, ο κύριος Παναγιωτάκης εκτίμησε πως τα επιπλέον έσοδα των εταιριών από τον Ιούλιο του 2021 έως σήμερα είναι πάνω από 1,8 δις ευρώ.